Ναι, Δώρα, μία ανακοίνωση στην οποία προαναγγέλει αναφορές και μηνύσεις κατά πάντων και σε σχέση με τον πελάτη του, με την παραβίαση του τεκμηρίου αθωότητας, αλλά και όσον αφορά τον ίδιο σχόλια που έγιναν. Μεταξύ άλλων, τι προαναγγέλει. Πρώτον, αναφορά στην πρόεδρο του Αρείου Πάγου και στον εισαγγελέα του Ανώτατου Δικαστηρίου. Στον εισαγγελέα κατά του εισαγγελικού λειτουργού που διενέργησε την προκαταρκτική έρευνα, καθώς την ολοκλήρωσε ασκώντας τη δίωξη, χωρίς να τον καλέσει να δώσει εξηγήσεις. Στην πρόεδρο του Αρείου Πάγου κατά της ανακρίτριας, για την οποία λέει ότι δεν ήταν αμερόληπτη, και κατά του Δικαστικού Συμβουλίου, των μελών του Δικαστικού Συμβουλίου και του Προέδρου αυτού, γιατί βγάλανε ένα βούλευμα με το οποίο απέρριψε την προσφυγή του εντολέα του κατά του εντάλματος σύλληψης και μάλιστα απορρίπτοντας τα υπερασπιστικά του στοιχεία χωρίς αυτά να τα έχουν λάβει ακόμα. Δηλαδή αυτά τα στοιχεία πήγαν, λέει ο κύριος Κούγιας, στη συνέχεια στην ανακρίτρια όταν και απολογήθηκε ο εντολέας του. Επίσης, προαναγγέλει προσφυγή στο ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο κατά μέσων που παραβίασαν το τεκμηρίο αθωότητας του εντολέα του. Μηνύσεις κατά των φερόμενων ως διασθέντων για ψευδή καταμήνυση. Μηνύσεις επίσης κατά ηθοποιών και δικηγόρων που μίλησαν για τον εντολέα του. Όπως επίσης μηνύσεις και αναφορές, και μηνύσεις λοιπόν, κατά όσα επί της ουσίας αναφορικά με την υπεράσπιση την τιμή και την υπόλοιψη του ιδίου.